Τέρμα τα δίφραγκα. Ο πολυάσχολος Γιώργος Καραμίχος πετάει για LA και αισθάνεται περίεργα. Το δείχνει και το λέει. Την επόμενη εβδομάδα φεύγω για Λος Άντζελες. Αλλά μέχρι στιγμής αισθάνομαι ότι θα φύγει άλλος. Γιατί έχω άλλες δύο πρεμιέρες μπροστά μου. Δεν ξέρω ποιος θα πετάξει, ποιο κομμάτι μου θα φύγει. Χίλια κομμάτια έχει γίνει ο άνθρωπος, ο σκηνοθέτης, ο Ζεν Πρεμιέ. Στην Αμερική το στρώμα, στην Ελλάδα το σουμιέ. Έχω πάρει μια υποτροφία Fulbright και πηγαίνω για 6,5 μήνες στο Λος Άντζελες. Θα έχω ένα full time κάθε εβδομάδα πρόγραμμα. Θα πρέπει να επιστρέψω πάλι στη μάθηση. Καθαρή μάθηση, δεν θα δουλεύω, δεν θα μου ζητάνε, δεν θα χτυπάνε τηλέφωνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάω για να βελτιώσω τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι πως μία υποτροφία από το περίφημο ίδρυμα Fulbright δεν είναι και μικρό πράγμα. Άρα, ο Γιώργος Καραμίχος που επιστρέφει δρυμύτερος στα θρανία θα μελετάνει χθημερών για μια εξαμηνία. Δεν έχω το άγχος του να αποδείξω κάτι. Θα απολαύσω το χρόνο που θα μου περισσεύει, εύχομαι. Να μην το γεμίσω όπως εδώ με άλλα πράγματα και να απολαύσω τις σπουδές μου. Είναι η σχολή που θέλω να παρακολουθήσω, τα μαθήματα που έχω επιλέξει όλα και θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν πάρα πολύ για το μέλλον. Έτσι είναι. Η διαβίου μάθηση είναι το κλειδί για όλα και στα άτομα ταιριάζει πιο πολύ τα ονειροπόλα. Μια που μιλάμε για όνειρα, εσείς τι λέτε? Ονειρεύεται άραγε ο Γιώργος Καραμίχος μία μόνιμη εγκατάσταση στο Hollywood ή θέλει απλά να πάει, να δει, να επιμορφωθεί και να επιστρέψει? Προς το παρόν δεν γίνεται να πάω μόνιμα, έτσι κι αλλιώς έχω μια απαγορευτική βίζα. Πηγαίνω εν γνώση μου ότι δεν μπορώ να εργαστώ. Έχω υποχρεώσεις εδώ οικογενειακές που δεν μου επιτρέπουν να μείνω μόνιμα εκεί. Μάλιστα. Δεν τον χάνουμε λοιπόν οριστικά τον Μεσιέ Καραμίχο. Θα ξενιτευτεί για λίγο για να πάει να σπουδάσει, όμως θα γυρίσει πίσω που ο κόσμος να χαλάσει. Στο 0,9%